Καλέσατε το 1142 του Υπουργείου Υγείας. Από νοσοκομεία με ευτικές κλινικές και δικαστικές υπηρεσίες, μέχρι σταθμούς μέσων μεταφοράς, χώρους άθλησης και εκκλησίες, περιλαμβάνει η λίστα των καταγγελιών για το κάπνισμα στον τετραψήφιο αριθμό 1142 μέσα σε μόλις 4 μέρες. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα αθηναϊκά μέσα, οι Έλληνες δεν φαίνεται να πτωούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο. Εντάξει ρε παιδιά, το κάπνισμα όταν ενοχλεί κάποιον, ενοχλεί. Εγώ θέλω να πάω να αναπνεύσω μέσα στο μαγαζί μια καθαρή ατμόσφαιρα. Όταν καπνίζει κάποιος, εγώ δεν θα το κάνω προσωπικά, αλλά κάποιοι που το κάνουν δεν τους αδικώ και πολύ. Για την οικονόμα είναι, τι για την υγεία μας ενδιαφέρονται. Αν ενδιαφέρονται για την υγεία μας, μπορούσαν να πάρουν γιατρούς, να μην υπάρχουν ράτσα, να μην υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομεία. Οικονόμα από τις ρουφιανιές, μαθαίνουμε τον κόσμο να ρουφιανεύει. Εγώ είμαι κατά αυτό το μέτρο. Θεωρώ ότι δεν θα κόψουμε έτσι το τσιγάρο. Τώρα το πολύ πολύ μην πηγαίνουμε πουθενά εμείς οι καπνιστές. Να αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις του αντικαπνιστικού νόμου. Δύο από τις καταγγελίες που έγιναν το διάστημα από 21 έως 24 Νοεμβρίου στο 1142 αφορούν στην Κρήτη. Μάλιστα η πρώτη αναφέρεται σε κάπνισμα σε χώρο εκκλησία στο χωριό Χωστή που βρίσκεται στα ορεινά των Χανίων. Δεν επιτρέπονται αυτά. Ασέβεια. Ναι, αυτό. Εντάξει, αυτό είναι υπερβολή, κάποιες υπερβολές. Άλλη καταγγελία κάνει λόγο για οδηγό του υπεραστικού κτέλ Δυτικής Κρήτης που κάπνιζε μέσα στο λεωφορείο και μάλιστα σε όλη τη διαδρομή προς χωριό στα νότια του νησιού. Σας έχει τύχει να δείτε οδηγό λεωφορείου να καπνίζει την ώρα μεταφερικός μου? Ναι, μου έχει τύχει πολλές φορές και καπνίζουν, αλλά εγώ προσωπικά σου λέω δεν θα πάρω τηλέφωνο. Τώρα κάποιοι, αφού είναι της λογικής να πάρουν, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε Ευρώπη. Μεταξύ πολλών άλλων, στη λίστα των καταγγελιών φιγουράρουν υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες, αστυνομικά τμήματα, εμπορικά κέντρα και βέβαια αναρρύθμιτες καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης.